Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε σωστά το λιωκαμένο μακιγιάζ. Πώς θα κάνουμε δηλαδή το Sun Kissed Makeup Look. Πάρτε τα πινέλα σας και πάμε αμέσως να το δημιουργήσουμε μαζί. Έχω ενυδατώσει την επιδερμίδα μου και έχω φορέσει και το primer. Και θα περάσω τώρα σε ένα προϊόν, σε ένα υγρό bronzer, υγρή τερακότα δηλαδή, στην επιδερμίδα, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να δίνουμε μία πιο σκουρόχρωμη όψη, έτσι ώστε να συμβαδίσει το πρόσωπο με το μόρισμα από το σώμα. Να έρθει να εξισορροπηθεί, γιατί πολλές φορές προστατεύουμε το πρόσωπό μας από τον ήλιο, με αποτέλεσμα να το σώμα να είναι λίγο πιο σκουρόχρωμο. Το περνάω με το χέρι, σαν να περνάω την κρέμα μου και αυτό μου δίνει αμέσως μία πιο σταρένια, πιο σκουρόχρωμη όψη στο δέρμα. Το συγκεκριμένο που χρησιμοποίησα είναι από Yves Saint Laurent, από συλλεκτικό μακιγιάζ. Σίγουρα όμως στην αγορά μπορείτε να βρείτε άλλα αντίστοιχα προϊόντα και πιο οικονομικά. Θα χρησιμοποιήσω το concealer από τη Lancôme, είναι το FSL, σας το έχω ξαναδείξει. Για μένα χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή το νούμερο 3, μία μικρή ποσότητα, το οποίο έχει και αντιλιακό δείκτη για την περιοχή των ματιών. Πριν περάσω στο υπόλοιπο πρόσωπο, σήμερα το κάνω ανάποδα. Πρώτα θα χρησιμοποιήσω το concealer και στη συνέχεια το make-up. Έπειτα θα χρησιμοποιήσω ένα make-up που είναι πάρα πολύ ανάλαφρο ενυδατικό σε μορφή cushion με μαξιλαράκι. Είναι επίσης από τη Lancôme το νούμερο 3, σε συνδυασμό όμως με ένα primer από την Becca, το οποίο είναι έτσι πιο χρυσό μπρονζέ. Και αυτό είναι το Opal, λέγεται Shimmering Skin Perfector. Θα κάνω μία μίξη για να δώσω ένα ακόμα πιο μπρονζέ αποτέλεσμα στην επιδερμίδα μου. Γιατί το καλοκαίρι θέλουμε όσο γίνεται πιο ανάλαφρα προϊόντα, δεν θέλουμε πολύ βαριά προϊόντα πάνω στο δέρμα μας, λόγω ζέστης. Δεν ξεχνάω να σβήνω πάρα πολύ καλά και στο λαιμό, έτσι ώστε να ενσωματωθεί το πρόσωπο, το χρώμα της επιδερμίδας του προσώπου με το υπόλοιπο σώμα. Όπως βλέπετε είναι φανερή η διαφορά. Για να φωτίσω λίγο ακόμα την περιοχή κάτω από τα μάτια θα χρησιμοποιήσω το Touche Clair, τον Yves Saint Laurent, το νούμερο 2. Σε όσα σημεία χρειάζεται φως. Σας το έχω ξαναδείξει το συγκεκριμένο και σαν κίνηση αλλά και σαν προϊόν αρκετές φορές και σε προηγούμενο βίντεο, αλλά και στο πώς να κάνετε σωστά το contouring. Γενικά εδώ από πάνω θα σας βάλω διάφορα βίντεο με άλλα αντίστοιχα μακιγιάζ, πώς να κάνετε λιωκαμένη επιδερμίδα, μπλονζέ μακιγιάζ, είτε πιο έντονα είτε πιο αναλαφρά, αν θέλετε να τα δείτε. Θα χρησιμοποιήσω πούδρα σε ελεύθερη μορφή από τη MAC, πάρα πολύ λίγη ποσότητα, ίσα ίσα να σταθεροποιήσω το κονσίλερ μου κάτω από τα μάτια, γιατί δεν θέλω να χάσει την γυαλάδα και τη λάμψη που έχει αυτό το μακιγιάζ. Λοιπόν, τώρα θα κάνω φρύδια με το pomade από την Anastasia Beverly Hills, το blonde. Έχω για μένα το blonde. Το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να κάνεις λίγο περισσότερο χρόνο να φτιάξεις τα φρύδια σου, αλλά πραγματικά αξίζει, είναι ακριβές και δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Έτοιμη και με τα φρύδια, θα συνεχίσω με την επιδερμίδα με ένα matte bronzer, επίσης είναι συλλεκτικό από τη Lancôme. Αυτό που έχω, για να δώσω μία ακόμα πιο ηλιοκαμένη όψη στην επιδερμίδα μου. Να κάνουμε και τις φωτοσκιάσεις. Το συγκεκριμένο προϊόν, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά στον τόνο της επιδερμίδας μου τώρα, θα το χρησιμοποιήσω ανάλαφρα σε όλο το πρόσωπο. Και θα ξεκινήσω με το μακιγιάζ των ματιών. Θέλω πολύ να σας δείξω μία καινούργια σκιά που πήρα από τη Στήλα. Είναι σε υγρή μορφή, είναι μία χρυσή σκιά και λέγεται Follow the Sun. Πάρα πολύ ωραία και για το καλοκαίρι. Θα την φορέσω κατευθείαν εδώ εσωτερική γωνία, εσωτερικά του ματιού, για να δώσει λάμψη και θα την ταπονάρω λίγο, να πάει παντού, να πλουθεί, στην εσωτερική γωνία του ματιού. Αυτή θα είναι και η βάση της σκιάς μου άλλωστε. Τώρα θα χρησιμοποιήσω την παλέτα Nude από τη Huda Beauty, δεν ξέρω αν σας την έχω ξαναδείξει, που είναι φανταστική και τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και σε νηφικά μακιγιάζ που κάνω.
Πάμε πρώτα να χρησιμοποιήσουμε την σκιά αυτή εδώ που λέγεται Crave, η οποία είναι ένα χρυσό ροζ ανοιχτόχρωμο. Επίσης με το δάχτυλο, με τον παράμεσο και πάω στο κινητό βλέφαρο, αλλά περισσότερο εσωτερικά. Και εσωτερική γωνία, έτσι, για να δώσουμε φως. Στη συνέχεια θα περάσω σε μια άλλη σκιά που λέγεται Charmed, η οποία είναι αντίστοιχη ποιότητα με την προηγούμενη, έτσι σαν την ναι, και είναι μια πιο σκούρα μπρονζέ. Τη χρησιμοποιώ πάλι και αυτήν καλύτερα με το δάχτυλο για να μου γράψει ακόμα καλύτερα και πάμε εδώ στην εξωτερική γωνία του βλεφάρου. Να τονίσουμε δηλαδή την εξωτερική γωνία. Δεν σβήνω ακόμα προς τα έξω, αυτό θα γίνει αργότερα με το πινέλο. Και τώρα θα πάρω άλλη μια σκιά, η οποία θα είναι μάτα αυτή τη φορά, η Teddy, για να κάνω τις διαβαθμίσεις μου. Να κάνουμε σωστά το ντεγκραντάρισμα. Και σβήνω και μπροστά έξω. Περνάω απαλά και στο κάτω μέρος του βλεφάρου, από την ίδια σκιά. Κοιτάξτε τη διαφορά που κάνει το ντεγκρατάρισμα. Το λέω πάρα πολλές φορές αυτό και στα σεμινάρια, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε πόσο διαφορά κάνει. Πόσο ωραία σβησμένο είναι αυτό και βγαίνει προς τα έξω και πώς είναι αυτό. Πάμε να κάνουμε τώρα το ίδιο και στο άλλο μάτι. Τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ ωραίο καφέ μπρονζέ eyeliner. Θέλετε να σας κάνω βίντεο με eyeliner, η αλήθεια είναι, δεν το έχω κάνει νομίζω ποτέ. Αν θέλετε να το γράψετε κάτω στα σχόλια. Βλέπετε, επειδή έχω hooded eyes, επίσης μια πολύ ωραία ιδέα για επόμενο βίντεο, δεν έχω χρησιμοποιήσει πολύ χοντρή γραμμή eyeliner για να φαίνεται από κάτω η σκιά. Και επίτηδες έχω τονίσει και την κόμχη του βλεφάρου. Τώρα θα χρησιμοποιήσω μάσκαρα, θα βάλω μαύρη υπνός δράμα από Lancôme. Θα συνεχίσω με επιδερμίδα, θα χρησιμοποιήσω ένα bronzer rouge από τον Guerlain, που είναι πάρα πολύ ωραίο φανταστικό, γιατί έχει μέσα διάφορες αποχρώσεις. Θα χρησιμοποιήσω και λίγο rouge σε κρεμμύδι μορφή, ελάχιστα από πάνω για να γίνει έτσι πιο ροδαλό, εδώ στα μήλα. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε highlighter, θα βάλω ένα σε υγρή μορφή, χρυσό μπρονζέ, λέγεται Click and Glow, που είναι έτσι χρυσή απόχρωση, εδώ ψηλά στα ζυγωματικά και λίγο στη μύτη και στα ανοχήλως. Πάμε να περάσουμε στο μακιγιάζ των χιλιών. Θα χρησιμοποιήσω ένα περίγραμμα σε καφέ απόχρωση, σε nude καφέ απόχρωση, είναι το 02 από τη Radiant. Γεμίζω και λίγο εσωτερικά των χιλιών για να είναι ακόμη πιο σταθερό. Φυσικά με αυτό το μακιγιάζ ταιριάζουν πάρα πολύ κραγιόν. Μπορείς να βάλεις ένα πολύ ωραίο κοραλί, έτσι καλοκαιρινό, ή κάποιο που να πορτοκαλίσει ακόμα περισσότερο, ένα κόκκινο. Αλλά ξέρω ότι περισσότερες από εσάς αγαπάτε τα nude, οπότε θα φορέσω κι εγώ ένα nude. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το Beige 101 από τα Rouge d'Armani, από Giorgio Armani, το οποίο είναι ένα nude καφέ. Πάνω θα βάλω ένα gloss από τη Maybelline, από τα Color Show, το οποίο ροζίζει λίγο, νούμερο δεν θυμάμαι, έχει σβηστεί. Μόνο στο κέντρο των χιλιών. Θα χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα με το Lighter από την Urban Decay. Έτοιμο το ηλιοκαμένο μακιγιάζ. Αυτό ήταν το σημερινό μου βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το απολαύσατε, να το πετύχατε και εσείς. Θέλω να μου στείλετε από κάτω τα σχόλια της ιδέας σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου γράψετε. Επίσης, αν κάποιοι από εσάς το δοκιμάσετε, να μου στείλει φωτογραφία στο Instagram, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τις δουλειές σας. Σας εύχομαι καλές δουλειές, καλές διακοπές, να περνάτε υπέροχα και ραντεβού το Σεπτέμβριο. Φίλια, πολλά.